Όπλα εναντίον της Δυτικής Ρωσίας, της Μητροπολιτικής Αγγλίας και της Ουάσιγκτον. Πρόκειται περί τελειοποιημένων και των βόλων ατομικών βολίδων, καταστρεπτικής δυνάμεως, οι οποίες προφανώς οδηγούνται δια ραντάρ από τη στρατηγία του Μπόρμαν. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γερμανική στρατιά ή της προετοιμάζεται στην αγγλική ζώνη για να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ρωσίας, καθώς και η γερμανική στρατιά της ρωσικής χώρας, η οποία προορίζουν να χρησιμοποιηθεί εναντίον των Αγγλοσαξών. Ενωθήσε κατέλαβαν πλείς τα όσα αεροδρόμια της Ευρώπης, εις τα οποία προσγειώθη ένας μέγας αριθμός αεροπλάνων Αγγλοσαξών. Ρε, τι είναι τούτα εδώ, ρε, πάλι. Τι είναι τούτα, ρε. Οι Γερμανοί μέχρι στιγμής έκαναν. Έγιναν κύριοι του Άμστερνταμ, των Βρυξελών, της Πράγας, της Βουδαπέστης και του Βουκουρεστίου. Όμως τα αεροδρόμια κατέλαβαν δια αεροπορικών αποφάσεων. Λέγεται ότι των Γερμανών ηγείται ο Χίτλερ, ο οποίος εκρύπτει το ισορρινή απλώς στον περιοχή του Τιρόλου. Τι είναι αυτά πάλι, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Και σας τα έλεγα, ρε, σας τα έλεγα, ρε. Η ασέβεια, ρε, σας τα έλεγα, ρε. Και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, ρε. Και αλυμπωνόμαστε, και τρεις αλυμπωνόμαστε τώρα, ρε. Η ειδική αναφορά έκανε ο Χίτλερ στους πρώην συμμάχους του Ιταλούς. Απειλεί να τους συντρίψει, διότι τον εγκατέλειψαν και συνεργάζονται με Αγγλοαμερικάνους. Εσημαντικές δυνάμεις. Αγγέλλεται επίσης ότι στον ποταμό Βιστούλα τα ρωσικά στρατεύματα, υποστηριζόμενα υπό αγγλοαμερικανικών αεροπλάνων, αμήνονται εναντίον μικροτέρας μεν δυνάμεως Γερμανών, αλλά ήτις κινείται επί νέου τύπου αμφιδίων τάνκς, η θωράκιση των οποίων είναι απρόσβλητος από τα γνωστά όπλα. Ανεξακρίβωτη πληροφορία αναφέρουν ότι εγένοντο αεροπορικοί αποβάσεις εις Θεσσαλονίκη και η πληροφορίες επιβεβαίωσαν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων. Αναγγέλθηκε δε και η κατάληψη της Σάρκας, πάντα του Αγρινίου, πάντα του Μεσολογίου, πάντα από τα Ρακάκη μας. Έχουν κάνει απόβαση στην Κόρινθο και στην Άμφισσα. Πάμε και οι Αγγίτσες μας. Βέβαια, οι ελληνικές δυνάμεις βοηθούμενες από σύσσωμα των ελληνικών λαό μάχονται. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ρε παιδιά, χωρίς αποτέλεσμα. Οι εισβολείς έχουν αρχίσει και ρίχνουν αλεξιπτωτιστές να καταλάβουν όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θέλουν να ελέγξουν όλες τις εκπομπές. Αυτή η εκπομπή που ακούσαμε ίσως είναι η τελευταία. Παιδιά, έρχεται κατοχή! Έρχεται κατοχή! Έρχεται κατοχή! Δεν μου λέει! Να πάρεις ένα σενεκελάδι για καλό και για κακό. Δεν μας παραδάσκει του λόγου, τι λέει ρε παιδιά. Εδώ χαλάει ο κόσμος, αλάθια και ταξίδια. Έρχονται! Έρχονται! Εδώ! Στο πλάτι! Στο πλούσι! Στο τροπέ! Γερμανίδα! Εγέρισε και μαγικά αεροπλάνα! Το φράγμα! Το κατέλαβαν Γερμανοί αλεξιδοτιστές! Και Γερμανοί πεζοναύτες! Έκαναν απόβαση στα κακαρέικα! Thank you.
Καταρχήν ουσιαστικώς έχουν καταληφθεί από τα γερμανικά στρατεύματα. Εντός ολίγου και ο ραδιοφωνικός σταθμός θα είναι ισχύραστον. Έλληνες, θα υποστώνουν καρτερικώς και την νέα αυτήν σκληρά δοκιμασία που μας επεφύλαξε η μοίρα. Με την βοήθεια του Θεού και των γενναίων μας συμμάχων, Άγγλων, Αμερικανών και Ρώσων, πιστεύουμε ότι και αυτήν την φοράν θα νικηθούν οι δυνάμεις της βίας και του σκότους και η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. Ζήτω οι σύμμαχοι! Ζήτω η Ελλάς! Τώρα είναι που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Τώρα είναι που θα γίνουμε ζελατίνες για τις ταυτότητες. Και καλά ρε φώτα, εμάς μας χρειαζόταν. Για σένα ρε σκουράτζο Λευτέρη, να δω πώς θα γίνει. Εσείς ρε άθλοι, αριστεροί και δεξιοί, ελπίζω η γερμανική φάπα να σας συναδελφώσει, ρε. Damals, der Lob ging mir zum ersten Mal. Als unbekannte Eiser auf diesen Krieg zu beginnen, Τι νέα από το τσίμα. Τι νέα.
έχει ραβανικό του τίποτα. Αυτή είναι. Το ξενοδόχο τον βρήκε. Ναι, τον βρήκα. Και που τον βρήκα, μου είπε ότι μισή προλάβανε και του κάσανε. Και άλλη μισή του πήγανε σε ένα στρατόπεδο εχμαλό. Τον ρώτησα για τον Τζίνο και ραβανικό μου τίποτα δεν ήξερε να μου πει. Τίποτα. Άσε. Έλα, μην κάνει. Ο Τζίνο είναι άσυμο παιδί. Θα τα καταφέρει. Γερμανοί είναι. Δεν είναι περισσεγέρασα. Σαν πως δεν τους ξέρω. Τώρα θα τους μάθω. Τι κακό μελετάς, Παρδαρικό. Ρε καλέ, τσιτσικρίκο, πως κατά της ευρέγε, Παντορίγα. Αχ, για σας. Γεια σου, ρε Φόντα. Τι έγινε, μπορεί, έχεις κανένα νέο. Αφήστε. Τι. Θρύνους. Τι έγινε τώρα. Να, σήμερα το πρωί εκτέλεσαν 2.000 Έλληνες. Γιατί λέει συναχώθηκε εκείνος ο Γερμανός στρατηγικός διοικητής. Κύστα. Έδωσε εντολή να τους εκτελέσουν γιατί λέει θεωρήθηκε σαμποτάζ. Καλά, άκου κάτι πράγμα. Από σήμερα το μεσημέρι στις 2 λέγανε ότι θα σταματήσει η κυκλοφορία. Ναι, ναι. Είναι ο τροπομένος ο δικός μου. Πού χάθηκε. Έχει κανένα 20 λεπτό καιρό ακόμα. Αλλά άκου μωρέ να σε κλείνουνε μέσα από τις 2 το μεσημέρι. Τι πράγμα. Και πολλοί μας αφήνουνε. Απ' τις 10 το πρωί έπρεπε να μας κλείνουνε μέσα. Τι με κοιτάτε. Και που είμαστε ελεύθεροι, τι κάναμε, ρε. Τι θα κάνω ένα πώ θα την κουμπουνίσει τον άλλο, ναι. Όχι έτσι, να τσιρίξουμε. Εγώ χαριστιέμαι. Τι είναι αυτό, αυτό. Ο Γιαλάκα. Αυτό είναι ο Γιαλάκα. Απ' έξω είναι πάλι η μάτια. Τι είναι αυτό το πράγμα με αυτόν τον άλλο. Εδώ απ' έξω την πέρα τη μέρα. Αυτό δεν τον παρακολουθεί. Μάλλον κανένα στη λιστά που θα είναι παιδιά. Καθόμαστε ρε να μπαρώσε μωρέ. Όχι, θα μπήκε ο Μικέ. Δεν είσαι ακόμα αυτό. Όχι. Μην αγωνόσαστε. Που γυρνάει. Άστο. Αυτός είναι σίγουρο ότι κάπου θα είναι και θα βάζει τα πράγματα στη θέση του. Άντε καλέ μητέρα αργή. Σκοντεύω παιδάκι. Μάτι στρώσε εσύ μέσα τώρα. Εσείς κύριε Μαριγό μου τι φτιάχνετε σήμερα. Τι να φτιάξω και τούλο μου. Ένα χυλό κάνω. Χυλό, ε. Φάει τώρα παλάκο σαν να φτιάξει. Εσύ ουρανία, καλό ε. Φτιάξε σήμερα το τζιτζιφρίκο και αύριο μαγειρεύεις το κουμπί. Πήρες καμιά εφημερίδα. Βρήκα μία με το ζόρι γιατί... Τι είναι, τι είναι. Κάτσε περίπου. Θα σε δώσω πάρτι εδώ να μιλήσει και εσύ. Κάτσε να φύγουν οι γυναίκες να πούμε λίγο γιατί. Να, δεν λέει και σοβαρά πράγματα εκεί έτσι. Λέει ότι οι Γερμανοί είναι σίγουροι για τη μεγάλη τους νίκη και ετοιμάζονται για τη μεγάλη δίκη εγκληματίων πολέμου. Γιατί, τι θα δικαστούν. Έχουν βάλει στην πρώτη γραμμή τον Τζόρτσι, τον Στάλι, τον Μπέρι, τον Μολότοφ και αυτό τον Μπέρι. Έλα. Αυτοί δεν είναι εγκληματίες πολέμου. Αλλά, γιατί. Αυτοί είναι εγκληματίες ειρήνης. Δηλαδή. Γιατί άμα είχαν κάνει την ειρήνη τότε που έπρεπε, θα τα προλαβαίνανε τι τα λόγια. Αλλά βλέπεις τότε, είχαμε κόντρες και ζωηλίτε και ψουψουψού και μουμουμού. Καθίστε τώρα στο σκαμνί να σας παίξει και εδώ. Άλλα πάει. Από αύριο, πρώτον, η κυκλοφορία επιτρέπεται από τις 9 το πρωί ως τις 10 παρατέταρτο του πρώην Σημβρίου. Μπράβο, κλείσκο. Και δεύτερον, ηλεκτρικό ρεύμα θα παρέχεται κάθε τελευταία Κυριακή
της αποκριάς. Και νερό, κάθε ψυχοσάρα. Όσο πάμε και καλύτερα. Για καμιά διανομή λέει τίποτα και Λευτέρη μου, για κοίτα. Για να δούμε βρε, κυρία Ουρανία. Α, την άλλη Τετάρτη. Ναι, θα δώσουν από 5 δράμια με στο Λίβανο. Ουρανία, την άλλη Τετάρτη θα φτιάξει το κλουβί με σάλτσα από το στο Λίβανο. Αν δεν λαμβάνει, δεν ξέρω.